Συμφωνώ και με την κατακλείδα του Λαπαβίτσα σε σχέση με αυτό. Εδώ χρειάζεται, εδώ είναι η αποφασιστική τομή. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους μέσα από ένα μείγμα ρυθμίσεων και αποφάσεων που θα πάρθουν. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να ανάμεση διαγραφεί ένα μεγάλο μέρος και μπορεί ταυτόχρονα να υλοποιηθούν προϋποθέσεις που έχουν σχέση, ας πούμε, με, με αυτά που είπαμε, με τον χρόνο κτλ. Προφανώς σε συμφωνία, σε διαφωνία θα γίνει. Δεν ξέρω. Ναι, όχι, σε συμφωνία θα γίνει, αλλά κοιτάξτε, δεν είναι θέμα καλών προθέσεων και ως προς αυτό και ο φίλος ο Λαπαβίτσας, ευλόγως, διότι είναι πανεπιστημιακός, και άλλοι, δεν αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σημασία που έχει ο πολιτικός συσχετισμός δυνάμεων. Είδατε τι είπατε προηγούμενα, να ο Κάμερον τώρα βγήκε και είπε 55-45. Αν στην Ελλάδα και όταν στην Ελλάδα και όπως εμείς λέμε χθες δυνατόν διαμορφωθεί ένας πολιτικός συσχετισμός που θα δίνει ένα σήμα και σε όλη την Ευρώπη και στον Νότο και αλλού, λέτε, και ο δικός μας πολιτικός συσχετισμός με προοδευτικό εκεί πρόσημο, αυτό είναι υποχρεωμένοι ο κύριος Άσμουσεν που έχετε αντιληφθεί εδώ και καιρό ότι το κάνει ήδη. Για να επανέλθω στο προηγούμενο που ρωτήσετε, γιατί είδαν τον Άσμουσεν. Όπως και άλλοι κύκλοι, και κυρίως η κορυφή, ο Ντράγκη, ας πούμε, και άλλοι, να προσμετρήσουν αυτό το συσχετισμό. Το πολιτικό μήνυμα, λέει. Βεβαίως. Και να πάνε σε συμβιβασμό. Ναι, δηλαδή, σε άγριο. Δεν θα γίνει με. Είναι εύκολη ιστορία, λέτε. Καθόλου εύκολο δεν θα. Όμως, ούτε πρέπει... θα γίνει άμεσα. Και με αυτό κλείνω. Γι' αυτό σας είπαμε ότι το δικό μας σχέδιο θελήσαμε να απαντήσουμε σε αυτό που μας λέγανε το 12. Ότι, ρε παιδιά, μπορεί να χρειαστείτε 4-5-6 μήνες. Διαπραγμάτευση, σύγκρουση, να γυρίσετε πίσω, να πείτε. Δηλαδή, η κόκκινα, τι θα κάνετε μέχρι τότε ο κόσμος θα είναι στους δρόμους. Με αυτό απαντάει η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πάντως, αυτό είναι ότι ξεκινάμε αυτό. Είτε τι θέλετε. Εσείς μας λέτε τώρα ότι θα κάνετε ένα θαύμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, θα έρθετε στην κυβέρνηση αύριο, θα κάνετε αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη άμεσα και θα πάτε να μας κόψουν και το χρέος. Αυτό ισοδυναμεί με ένα θαύμα. Γιατί? Με ένα ραβδί περίπου. Πάντως, γιατί ενώ θα είστε κόντρα με τις πολιτικές της Ευρώπης, των δανειστών μας, θα σας κόψουν και το χρέος από πάνω. Ναι, αλλά θα δώσουν και μια πόνους. Θα είμαστε μαζί με τις πολιτικές που δίνουν ζωή σε μια Ευρώπη των λαών και της προόδου Βούτση, να και έξω μαζί, από την ομοιρία των αγορών. Ναι, ή αλλά... θα είμαστε με αυτή την, την προοπτική. Μια πολιτική δύναμη που είναι κοντά στο να κυβερνήσει τη χώρα. Πρέπει να είναι σαφής μιλώντας προς τους πολίτες γιατί θα την ψηφίσουν. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ο πολίτης που παρακολουθεί το ΣΥΡΙΖΑ και λέει: εντάξει, μην καλώνει και το μέτρο κοινό, αλλά να δούμε και τι θα γίνει με το μεγάλο θέμα. Μέχρι που πάει. Η δική σου κόκκινη γραμμή είναι: και αν μου πει ο άλλος όχι, τι κάνω, αδέρφια. Με αυτό ρωτάμε. Το κάνω μόνος μου και παίρνω το βάρος της ευθύνης. Η εκτίμησή μας είναι. Κάνε μια εκτίμηση ότι δεν θα πουν όχι. Η εκτίμησή μας είναι ότι ξεκινάει και θα ξεκινήσει μια άλλη σελίδα, θα γυρίσει σελίδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον νέο συσχετισμό δυνάμεων. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τον κόσμο, μαζί με τον λαό, θα παίρνουμε τις αποφάσεις μας σε κάθε κόμπο αυτής της πορείας. Μαζί και με ό,τι χρειαστεί. Με ό,τι χρειαστεί. Με ό,τι χρειαστεί. Χωρίς μονομερείς ενέργειες πλέον που θα λέμε κάθε 4 χρόνια ψηφίζει ο κόσμος. Τα δημοψηφίσματα ισχύουν που λέτε, που έχετε πει. Τα πάντα. Στο παρελθόν. Όλα είναι. Δηλαδή, αν έρθουμε σε μια σύγκρουση, θα πείτε πάλι στο λαό. Ό,τι λέει το Σύνταγμα. Όχι, άμα το Σύνταγμα τα λέει χρόνια, αυτά δεν εφαρμόζονται. Θα νικήσουμε στη σύγκρουση. Δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι σε οποιοδήποτε κόμπο της πολιτικής ζωής, η δημοκρατία, το Σύνταγμα, έχει τις πραγματικές του λύσεις που έχουν σχέση με το να φουγκράζεσαι το λαό. Όχι μόνο, όχι μόνο και το καταλαβαίνετε. Ο κύριος Βούτσης και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε αυτό. Συνενέσεις ευρύτερες, εκλογές, συζητήσεις, διαβουλεύσεις, στο εξωτερικό. Δηλαδή, κύριε Βούτση, συγγνώμη για να το κλείσουμε αυτό. Δηλαδή, αν έρθουμε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, μπορεί να προσφύγετε και στο λαό και για εκλογές ξανά. Αυτό λέτε. Σε μια οριακή στιγμή. Μπορεί να είναι και υποχρέωσή μας. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ξέρω, ο κύριος Βούτσης περιγράφει. Θέλω να σας πω ότι μπαίνουμε και βρισκόμαστε. Να μην σας ψηφίζουμε για να λάβετε ευθύνη εσείς, θα μας ξαναρωτήσετε. Σε μια σύγκρουση στην οποία θα αναλάβουμε όλες μας τις ευθύνες. Να είστε σίγουροι. Αλλά με την ευρύτατη λαϊκή συνένεση κάθε φορά. Και ό,τι θα σημαίνει αυτό. Αλλά θελήστε μια και το έχουμε πάει στο πολιτικό αμέσως, κύριε Σπυράκη. Δηλαδή, μπορεί να ξαναπά στη Βουλή, παραδείγματος χάρη, και να ζητήσει μια ακόμα ευρύτερη στήριξη σε μια πιο σκληρή σύγκρουση που θα γίνει με τον ξένο παράγοντα. Αυτό θα εκφραστεί πολιτικά και στα ψηφοδελτιά σας. Η διευρυμένη, ας πούμε, η ανάγκη για τη διευρυμένη στήριξη ενός προγράμματος. Οπωσδήποτε θα εκφραστεί, αλλά με έναν τρόπο που δεν θα θίγει σε καμία περίπτωση το περί ηθικής πολιτικής
αίσθημα του λαού μας και την πρόσφατη μνήμη του από το τι έγινε. Αλίμονο. Δεν θέλει κανείς μας να γίνει πλυντήριο απόψεων και προσώπων. Θέλουμε όμως ειλικρινείς δυνάμεις που ανιδιοτελώς θα προσέλθουν για να προσφέρουν σε αυτή την υπόθεση να συγκλίνουμε μαζί τους. Λοιπόν, αυτό περιγράφει. Το άκουσα με προσοχή και το σημείο.